οι 57 νεκροί του στρογγυλού δυστυχήματος στα Τέμπη, στην πλειονότητά τους νέοι και νέες, είναι θύματα μιας εγκληματικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που αποψήρωσε και εν τέλει διέλυσε τις δημόσιες οικονομικές συγκοινωνίες προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων. Που αδιαφόρησε σε συστήματα και κανονισμούς ασφαλείας, απαξιώνοντας στην πράξη ακόμη και την ανθρώπινη ζωή, για να διατηρηθούν τα κέρδη των ιδιωτών, αλλά και τα δημόσια έσοδα, ώστε να διατηρηθούν απευθείας αναθέσεις στους συμμετέχοντες. Η τραγωδία στα Τέμπη αποκάλυψε την αλήθεια του επιτελικού κράτους, δείχνοντας για άλλη μια φορά όπως δεν πρόκειται παρά για κράτος που λειτουργεί ως διαχειριστής, διαμεσολαβητής ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Πρόκειται για ένα έγκλημα του επιτελικού κράτους, της συστηματικής διάλυσης του δημοσίου, της γενικευμένης διαφθοράς και της εκχώρησης κρισίμων δομών στην ιδιωτική κερδοσκοπία. Βιώσαμε τις τραγικές συνέπειες αυτών των πολιτικών στην πανδημία, με τους χιλιάδες νεκρούς ως αποτέλεσμα της συστηματικής αδιαφορίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τότε πολυδιαφημισμένος και υποτίθεται καινοτόμος ιδιωτικός τομέας λιποτάκτησε από τη μεγάλη μάχη, συμμετέχοντας μόνο στα κέρδη και από υπέροχα νοσήλια που απλόχερα χάρισε η κυβέρνηση. Να μην αφήσουμε να συνεχιστεί το κακό αυτό, αγωνιζόμενοι για μια διαφορετική πολιτική που θα αξιολογεί ως προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και όχι τα κέρδη των ιδιωτικών εταιρών που λιμένονται το δημόσιο πλούτο. Με την επιστροφή στο δημόσιο αρμοδιτήτων άσκησης πολιτικής, αλλά και των δομιών που διαφερούν κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες που διατυπωμήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και που θα είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενες και στελεχωμένες με μόνη προσωπικό. Μέσα όμως, σε αυτό το ζωφερό κλίμα της αναξιοκρατίας, της γενικευμένης διαφθοράς, της εγκληματικής αδιαφορίας για την υγεία, για τη ζωή των ανθρώπων, της τάξης μας, αναδύθηκε ένας άλλος κόσμος ελπίδας. Αυτός της σήμερα εδώ, της οργανωμένης συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης όλων των εργαζομένων. Των συνδικάτων που απαξιώθηκαν, που λιδωρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, όπως και πριν στην πανδημία, ανέδειξαν έγκαιρα τους κινδύνους και νοιάστηκαν για τις ζωές των ανθρώπων. Αγωνίστηκαν για αυτές για να βρεθούν αντιμέτωπα με τις απαγορεύσεις του νόμου Χατζηδάκη. Παλεύουμε και θα νικήσουμε. Δίνουμε εδώ σήμερα όλοι μαζί την απάντηση σε αυτόν τον αγώνα που ξεκίνησε. Όλοι μαζί λοιπόν θα νικήσουμε.